αυτό που βλέπουμε πίσω μας είναι η περιοχή λοιπόν που θέλουν να κατασκευάσουν το εργοστάσιο εμπλουτισμού των σκουριών. Όλη αυτή η έκταση. Αυτή η κατασκευή που βλέπετε είναι η αρχή του εργοστασίου. Εδώ θα στηθεί ο Μήλος, ο οποίος όπως λένε οι γεωλόγοι είναι η καρδιά του εργοστασίου. Η εταιρεία διατείνεται ότι ετούτο εδώ, το 15-20 μέτρα ύψος κατασκεύασμα, είναι βάση όπου θα στηριχθεί μηχανολογικός εξοπλισμός. Νομίζουν ότι μιλούν σε εξωγήινους. Είναι η αρχή του εργοστασίου, είναι δομική κατασκευή η οποία απαιτεί άδεια δόμησης, την οποία δεν έχουν. Περιμένουμε. Η εισαγγελία εφετών Θεσσαλονίκης ανέστειλε τις εργασίες. Περιμένουμε την Τρίτη τους επιθεωρητές μεταλλείων να αποφανθούν και αυτοί ότι κτίζεται εργοστάσιο το οποίο δεν έχει άδεια. Και εδώ δεν είναι μπανανία. Εδώ είναι η πατρίδα του Αριστοτέλη και η γη των κατοίκων που θα διώξουν τους χρυσοδύρες, η γη των κατοίκων που εξέλεξαν τον δήμαρχό τους, που έδιωξαν τους απατεώνες από την εξουσία και αυτόν που θα κερδίσουν αυτόν τον αγώνα και θα σταματήσουν αυτά εδώ τα εκτρώματα. Πόσο γρήγορα σηκώθηκε? Αυτό σε μερικές μέρες δυστυχώς. Και αν τους αφήσουμε, πολύ γρήγορα θα δούμε ένα εργοστάσιο στη μέρα. Δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος μέχρι σήμερα. Την περασμένη εβδομάδα ήταν εδώ οι επιθεωρητές μεταλλείων. Πήγαν από την άλλη μεριά στο ρέμα του Καρατζά, του ζητήσαμε να έρθουν εδώ και αρνηθήκαν. Κάναμε πλέον ξανά καταγγελίες και ελπίζουμε ότι την Τρίτη θα είναι εδώ. Για να σταματήσουν αυτό το έκτρωμα. Όχι, δεν έχει. Η εταιρεία λέει ότι δεν έχει άδεια δόμησης. Προσπαθεί να ισχυριστεί ότι αυτό δεν θέλει άδεια. Σκεφτείτε, αν θέλει ένας Έλληνας να κάνει μια τουαλέτα δίπλα στο σπίτι του, θέλει άδεια δόμησης. Και αυτοί ισχυρίζουν ότι αυτό εδώ δεν θέλει. Είναι εξωπραγματικά αυτά που συμβαίνουν εδώ. Γίνονται μόνο εδώ. Η δικαιοσύνη μας θα πρέπει να πάψει να είναι και τυφλή και κουφή, να ακούσει την κραυγή αυτού του κόσμου, να σταματήσει αυτό το έγκλημα που γίνεται στην περιοχή. Και εγώ ήρθα εδώ επειδή αισθάνομαι πολύ χάλια με αυτό που κάνει η κυβέρνησή μου στο Καναδά. Η κυβέρνηση στο Καναδά τώρα βοηθάει τις ορυχίες, όχι μόνο τις ορυχίες του Καναδά, αλλά ορυχίες από άλλες χώρες που θέλουν να μην πληρώνουν πολλούς φόρους, κάνουν και τα γραφεία τους στο Καναδά. Αυτό είναι φρικτό πράγμα, μου κάνει φρικτή αντίπωση και δεν το ξέρουν παγκοσμικά. Ο Καναδά νομίζουν ότι είναι το καλό παιδί που βοηθάει τις άλλες χώρες. Δεν είναι έτσι ο Καναδά. Παίζει ρόλο κάτω το χώμα έτσι πολύ κακό. Και θέλω να κάνω διαφήμιση για αυτό στο Μοντρεάλ. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Για αυτόν τον κόσμο έχετε να πείτε κάτι? Ναι, αυτό το κόσμο μου φαίνεται. Πρώτα, δεν είναι μόνο νέοι, είναι από όλες τις ηλικίες. Και από, δηλαδή, φαίνεται ότι όλη η κοινότητα έρχεται εδώ και πιστεύει ότι μπορεί να το σταματήσει αυτό. Και αυτό δίνει πολύ πίστη για το μέλλον. Έχει και παιδιά, έχει γέρους, έχει ο παπάς. Και αυτό το σέβομαι πολύ αυτό το πράγμα. Και θα τους πω στο Καναδά, κοίταξτε την κοινότητα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah.
Είμαστε εναντίον για το χρυσό και δεν θέλουμε να μας πουλήσει την χώρα μας. Ρώσια Μοντάνα είναι ένα μέρος στη Ρουμανία που έχει 20 χωριά και εκεί πέρα θέλουμε να κάνουμε το ίδιο καρσάρι στις κουριές. Δυστυχώς δεν είναι μόνο ένα μέρος που θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα, είναι άλλα 20 μέρη από την Τρανσιλβανία που θέλουν να σκάβουν και να χαλάνε. Δηλαδή να μην έχουμε καθόλου δέντρα και βουνά, να έχουμε στο τέλος μόνο τρύπες. Και δεν θέλουν να μας πουλήσουν τη χώρα μας. Είμαστε στο 21 αιώνα και μπορούμε να βρίσκουμε καινούριες μέθοδους για να σκάβουμε και να παίρνουμε το χρυσό. Δεν πρέπει οπωσδήποτε να χαλάμε το οικοσύστημα και όλη τη χώρα μας. Ακούστε το καλά!